Η πόλη και τους δημότες σεβάστηκαν. Φευγοέλευθερος. Η οριστική αποχώρησή του από την ενεργό αυτοδιοικητική ζωή το 2006 συνδέθηκε χωρίς πλέον περισπασμούς με την έρευνα, τη μελέτη και την ιστορική συγγραφή. Απέδωσε ένα συγγραφικό έργο κτήμα ΕΣΑΗ για τους πολίτες της Καλαμάτας, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Ήταν μέλος της Ένωσης Μεσίνων Συναρφέων, της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Συνδέσμου Ιστορικών Συναρφέων και του Συλλόγου προς Διάδοση των Γραμμάτων. Μετά από την απλή αυτή σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Πανεγυθυμάντου, παρακαλώ τον Σεβασμιότατο για τον πρώτο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Αποτελεί για όλους εμάς η χθεσινή βραδιά μια αφορμή τιμής. Είναι τιμή για μας να ερχόμαστε εδώ και να τιμήσουμε τον τετιμημένο της πόλης μας, τον Παναγίτο Κουμάντο. Εγώ γνώρισα το πρόσωπο και την οικογένεια τα τελευταία 15 χρόνια που βρίσκομαι εδώ στην Καλαμάτα. Διέκρινα όμως έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για την πόλη, για τον Δήμο, αλλά και για την πατρίδα. Είχε μια συνεχή αγωνία για το μέλλον αυτής της πόλης και για το μέλλον της πατρίδος σε αναφορά προς τις γεωπολιτικές και γεωφυσικές εξελίξεις της πατρίδος μας. Πληροφορήθηκα ότι ήταν ο εμπνευστής ίδρυσης του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, αυτός ο οποίος πρότεινε αυτό τον τίτλο για το Πανεπιστήμιο. Και απεδείχθη ότι στη σκέψη του και στον προβληματισμό του ήταν αρκετά πρωτοπόρος ώστε να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με την πόλη, με την ιστορία της πόλης και του νομού, αλλά κυρίως με το μέλλον της πόλης αυτής. Νομίζω ότι η απόψινή βραδιά θα είναι η απαρχή μιας σειράς τιμητικών εκδηλώσεων για τον Παναγή Κουμάντο, για το συγγραφικό του έργο, για την προσφορά του στην πόλη, για το ενδιαφέρον του για τους πολίτες και τους δημότες αυτής της πόλης, αλλά κυρίως για το ήθος του πολιτικού το οποίο υπέδειξε και το οποίο πρέπει να παραδειγματίσει όλους εμάς και τις επερχόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσατε μια πτυχή των δραστηριοτήτων του Παναγίου Κουμάντου που εγώ δεν είχα συμπεριλάβει στο βιογραφικό μου. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να προσέχει. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγής Κουμάντος υπήρξε ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης και των γραμμάτων. Άνθρωπος της πολιτικής και καθημερινής αξιοπρέπειας. Προσιτός, μπορούσε να φουγκραστεί τις αγωνίες, τα προβλήματα, τις ανάγκες του συντημοτών του. Σε όλη τη διαδρομή και δράση του, ο Παναγής Κουμάντος έπρεπε να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και αυτοδιοικητική πορεία του Δήμου Καλαμάτας. Έτοιμος και ειλικρινής, λιτός και εργατικός άνθρωπος. Ο Παναγής Κουμάντος τιμήθηκε από τους δημότες μας δύο φορές και υπηρέτησε με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης το αξίωμα του Δημάρχου Καλαμάτας. Ο Ξυδεργής, άνθρωπος της προσφοράς, που στην πορεία της ζωής του προέταξε το εμείς. Που είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις και να σχεδιάζει για το μέλλον για τις επόμενες γενιές. Προέταξε το γενικό συμφέρον, το καλό όλο, αγωνιζόμενος για την ανάπτυξη και την ευημερία της Καλαμάτας, αλλά και των κατοίκων της. Ο Παναγής Κουμάντος ίδρυσε τη Δημοτική Παράταξη «Η ώρα του Δημότου». Φέτος για πρώτη φορά έχουν υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 16 Οκτωβρίου 1986, ως υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας. Διατέλεσε επικεφαλής της μείζωνας μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις επόμενες εκλογές που διεξήχθησαν στις 14 Οκτωβρίου 1990 και τις σκέπησε. Στις επόμενες εκλογές, στις 16 Οκτωβρίου 1994, δεν εξελέγει,
και αποφάσισε να αποσυρθεί, δίνοντας χώρο σε νέους αυτοδιοικητικούς να αναδειχθούν ως επικεφαλής παράταξης. Αυτό όμως δεν συνέβη και έτσι στις επόμενες εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1998 έθεσε ξανά υποψηφιότητα και εξελέγει Δήμαρχος Καλαμάτας για δεύτερη φορά. Το έργο της Δημαρχοδίας του Παναγίου Κουμάντου είναι μεγάλο, τόσο θεσμικό όσο και σε επίπεδο υποδομών. Από τα ίδια αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του εκτελέστηκε με αυτεπιστασία, δηλαδή με συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας. Το σημαντικότερο ήταν η επίλυση του προβλήματος κολλητής στέγης, ότι μετώπιζε έντονα προβλήματα η πόλη της Καλαμάτας από τους σεισμούς του 1986. Μερικά από τα έργα της Δημαρχοδίας του Παναγίου Κουμάντου είναι η επέκταση του γεωργικού καθαρισμού από δυνατότητα εξυπηρέτηση 20.000 κατοίκων σε 60.000 κατοίκων και η β' φάση από 60.000 κατοίκους σε 120.000 κατοίκους. Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού Ηρώ. Κυκλοφοριακά έργα όπως δύο γέφυρες και κάλυψη μέρους του Νέροντα με χώρο στάθμευσης αλλά και φωτεινούς σηματοδότες. Αποχαιρετικός αγωγός και συλλεκτικό φρεάτιο οδού Ναυαρίνου. Δημοτικό στεγαστικό πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών στο Ανατολικό Κέντρο. Ανάπλαση Νέροντα και ανοιχτό αθλητικό ψυχαγωγικό κέντρο. Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Ναυαρίνου. Το μεγάλο πρόγραμμα σχολικής στέγης που εφάρμοσε έλυσε το πρόβλημα που υπήρχε στην Καλαμάτα εξαιτίας σεισμών. Συγκεκριμένα έγιναν απανατριώσεις οικοπαίδων για την νοικιαγωγεία 1ο, 2ο, 5ο, 9ο, 21ο, 23ο. Για τα δημοτικά 2ο, 8ο, 23ο, 26ο και ειδικό σχολείο. Κατασκευάστηκαν τρία δημοτικά. Το 1ο, το 22ο και το 24ο. Το 4ο γυμνάσιο Λύκειο και το 6ο γυμνάσιο. Ανακατασκευάστηκαν το 10ο δημοτικό και το 1ο γυμνάσιο. Έγιναν 11 προσθήκες αιθουσών σε δημοτικά και γυμνάσια. Δημοπρατήθηκε το 21ο δημοτικό, το 5ο γυμνάσιο Λύκειο, το Παραλίας και έγιναν οι πράξεις εφαρμογής σε δύο πόλεις για 5 νηπιαγωγεία. 4ο, 7ο, 10ο, το 10ο και 16ο. Και δύο δημοτικά, το 9ο και το 14ο. Όπως βέβαια και το 7ο γυμνάσιο Λύκειο. Κατασκευάστηκαν τα νέα δημοτικά σφαγεία. Έγιναν έργα αναπαλαίωση διατηρητέων κτηρίων όπως του πρώην ενάπτυξη συντάγματος νυν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κατασκευή διοικητηρίου Μαρίνας και διαμόρφωση χερσαία ζώνης της. Παρεμβάσεις θεσμικές, παραδείγματος χάρη λειτουργία συνειδιακών συμβουλίων και πάρα πολλά άλλα. Κυρίες και κύριοι, αναμφισβήτητα ο Παναγίος Κουμάντος συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους τους άξιους δημάρχους, τους εργατικούς, τους διορατικούς που αφιερώθηκαν στην πρόοδο και προκοπή της Καλαμάτας. Η πίστη του Παναγίου Κουμάντου στους δημοκρατικούς θεσμούς, τον καθιέρωση συνείδηση του κόσμου ως τον Δήμαρχο που δεν ταραντεύτηκε ποτέ μεταξύ του πολιτικού ωφέλους και της έκπτωσης των θεσμών, τους οποίους υπηρέτησε με συνέπεια, σθένος και αφοσίωση. Τον Παναγίου Κουμάντου χαρακτήριζε η έμφυτη αστική ευγένεια που ήταν καλά συλλατημένη στο πατρικό του την οικογένεια του αιμνής του γιατρού και Δημάρχου Καλαμάτας Χρήστο Κουμάντου, του ανθρώπου που έφερε το νερό στην πόλη της Καλαμάτας από το πίδι. Ευγένεια ξεχύλιζε σε κάθε επαφή, σε κάθε συζήτηση μαζί του. Ακούγε πάντα με προσοχή και υπομονή τον συνομιλητή του, εξέφραζε απορίες και πάντα ευγενικά, σε ήπιους τόνους, εξέφραζε τυχόν αντιρρήσεις του. Είναι βέβαιο ότι η Καλαμάτα και η ιστορία δεν θα γνωρίσουν ποτέ την προσφορά, το έργο, την παραδειγματική στάση ζωής που είχε ο Δήμαρχος Παναγίου Κουμάντου. Ο Δήμος Καλαμάτας τίμησε και θα τιμά τον Παναγίου Κουμάντου ως τον Δήμαρχο που άφησε τη δική του σφραγίδα στην πόλη. Αιωνία τη μνήμη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε μια ολιγόλευτη εισαγωγική προβολή για το αυτοδιοικητικό από